Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι με τα ζώα. Και υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ ανθρώπων που έχουν ζώα και ανθρώπων που δεν θέλουν τα ζώα. Ε, Στου κοινού χώρου υπάρχει mm. μεγάλο καυγά αυτό το πράγμα. Εγώ το σκύλι μου θέλω να το έχω μαζί μου. Έτσι, mm. Αυτό είναι δικαίωμά μου. Φροντίζω το σκύλι μου να είναι καθαρό. Φροντίζω να είναι υγιέ. Και φροντίζω να το έχω μέσα σε μια τσάντα. Εάν δίπλα μου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενοχλούνται. Αν ενοχλούνται και μέσα στην τσάντα τότε είναι δικό του πρόβλημα. Αυτό που κάνω εγώ είναι το περισσότερο ώστε να μπορώ να έχω το σκυλό μου μαζί. Και το διεκδικώ. Νομίζω ότι είναι παράνοια όταν ένα σκυλί βρίσκεται σε μια τέτοια τσάντα να μην σου επιτρέψουν να μπει σε έναν χώρο. Μου έχει συμβεί. Μου έχει συμβεί σε πολυκατάστημα επίπλων στην Αθήνα να είναι το σκυλί μου εδώ μέσα και να μου πούνε να μην μου επιτρέψουν την είσοδο. Αυτό το θεωρώ... Ε, ε, ότι είναι απολύτιστη. Θέλω, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Είσαι απολύτιστος mm -hmm. όταν ένα ζώο το, αυτού το, του μεγέθους σε αυτή τη συσκευασία ε, δεν το επιτρέπεις να μπει σε ένα χώρο επίπλων. Κατάλαβες, δηλαδή είναι τρέλα από εκεί και πέρα. Δεν μπορείς να, να, μιλήσεις πλέον με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το και φεύγεις και λες, δεν δε θα τσακωθώ. Όμως, διεκδικώ πάντοτε το δικαίωμά μου, το σκυλί να είναι μαζί μου. Στου χώρου στους, στους οποίου βρίσκομαι εγώ, διότι ξέρω ότι μπορώ να το έχω. Και αυτό είναι καλό, γιατί περισσότεροι υποθέτουν ότι δεν το κάνουμε. Γιατί δεν θα θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία τη αντιδικία και τη κόντρας. Σαφώ. Αλλά από την ε, άλλη. Πολλοί δεν γνωρίζουν και, και τον νόμο, δηλαδή τι ακριβώ προβλέπει ναι. ο νόμο. Δηλαδή Μπορεί είναι... ο νόμο να λέει ότι δεν. <coughs> δεν Δεν δε, δε ξέρω, δε, δε με Έτσι, mm. δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Ειλικρινά. Ναι. Γιατί θα σου πω επίση το εξή. Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε είναι οι ιδιοκτήτε των ζώων να μην εκπαιδεύουμε το ζώο ώστε το ζώο να συμπεριφέρεται κανονικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις ένα σκυλί και να το έχει και να τρέχει από εδώ και από εκεί σε μια ταβέρνα ή σε μια παραλία ή οπουδήποτε. Πρέπει το σκυλί να είναι εκπαιδευμένο, να είναι δίπλα σου, να κάθεται, να υπακούει και να μπορεί να μαζί σου.